Το μεγαλείο της μάνας, του Μάξιμ Γκόρκι, σε μετάφραση του Βαγγέλη Γκάτσια. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Ας είναι δοξασμένο το όνομα της μάνας, της κάθε μάνας όπου κι αν βρίσκεται αυτή, γιατί είναι η αστήρευτη πηγή της παντοδύναμης ζωής. Και αυτά τα όμορφα και φιλοσοφικά λόγια που κρύβουν όλο το μεγαλείο της ζωής βγήκαν κάποτε από τα χείλη του πιο άγριου, του πιο αιματοβαμμένου κατακτητή της ανθρωπότητας, του άγριου Ταμερλάνου, που αφότου σκοτώθηκε σε μια μάχη ο αγαπημένος του και μονάκριβος γιος, ο Τζικαντζίρ, βούτυξε ολόκληρο τον κόσμο στο αίμα για να εκδικηθεί τον θάνατο του αγαπημένου του παιδιού. Και την αφορμή για τα λόγια αυτά του την έδωσε μια μάνα, μια γενναία μάνα που αψηφώντας τον τελείως, πήγε θαρετά να του ζητήσει να της δώσει πίσω το παιδί της. Η κοιλάδα του Κανιγκούλα, που ήταν περιτριγυρισμένη από τα ρόδα και τα γιασεμιά και που οι ποιητές την ονόμαζαν χαρακτηριστικά όταν αναφέρονταν σε αυτήν ο έρωτας των λουλουδιών, φιλοξενούσε εκείνες τις μέρες τον Ταμερλάνο με τον στρατό του που είχαν στρατοπεδεύσει εκεί για να γιορτάσουν την τελευταία τους μεγάλη νίκη. Παντού, όπου κι αν έστρεφε κανείς το μάτι του στην κοιλάδα, διέκρινε τους πολύχρωμους κόνους των σκηνών που είχαν στήσει οι στρατιώτες του Μερλάνου. Και ανάμεσά τους, σαν μια όμορφη βασίλισσα, βρισκόταν η τεράστια σκηνή του αγαπημένου τους αρχηγού που τους είχε οδηγήσει σε τόσες και τόσες νίκες, του Ταμερλάνου, καμωμένη από πολύχρωμο ακριβό ύφασμα και ντυμένο με χρυσές κλωστές. Το χώμα της σκηνής ήταν στρωμένο με ακριβά παχιά χαλιά, λάφυρα από τις διάφορες πόλεις της Ανατολής που είχε κατακτήσει ο μεγάλος αυτός κατακτητής. Στο μέσο της σκηνής υπήρχε ένας μικρός θρόνος και εκεί καθόταν ο τρομερός Ταμερλάνος, ντυμένος με έναν μεταξωτό μανδύα στολισμένον με ρουμπίνια. Ήταν ευχαριστημένος γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε νικηθεί από κανέναν εχθρόν του και ολόκληρος ο κόσμος μιλούσε για τα κατορθώματά του. Αν όμως τον παρατηρούσε κανείς προσεκτικά, θα διέκρινε μια σκιά θλίψης στο χαρούμενο πρόσωπό του. Και την θλίψη αυτή την είχε μόνιμα από τότε που του έφεραν τα μαντάτα για τον θάνατο του αγαπημένου του γιου. Από τότε, καμιά χαρά στον κόσμο δεν μπόρεσε να του δώσει την ευτυχία και οι νίκες του τον άφηναν αδιάφορο. Κάποια στιγμή, πίνοντας κρασί από μια χρυσή κούπα, στράφηκε και είπε στον ποιητή Κερμανί, που τον είχε δίπλα του και ήταν ο μόνος που μπορούσε να του μιλάει ελεύθερα, χωρίς να κινδυνεύει να χάσει το κεφάλι του. «Κερμανί, πόσα θα έδινες εσύ αν ήμουν για πούλημα και ήθελες να με αγοράσεις?» Και εκείνος, αφού σκέφτηκε για λίγο, του είπε άφοβα. 25 χρυσά νομίσματα, αφέντη μου». «Μόνο?» έκανε απορριμμένος ο Ταμερλάνος. «Ξεχνάς, φαίνεται, τις κατακτήσεις μου και ότι όλος ο κόσμος μιλάει για τα κατορθώματά μου. Τόσο αξίζει η ζωή μου λοιπόν για σένα. Άλλοι θα έδιναν βασίλεια ολόκληρα για να με δουν πεθαμένο». «Ακριβώς, αφέντη μου», του είπε εκείνος σοβαρός, «τόσο αξίζει η ζωή σου. Όσο για τα κατορθώματά σου, αυτά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου». Και ενώ γύρω του οι αυλικοί του και οι αξιωματικοί του διασκέδαζαν πίνοντας για να γιορτάσουν την τελευταία τους μεγάλη νίκη, ακούστηκε ξαφνικά μια άγρια κραυγή, όμοια με την κραυγή που βγάζει η άγρια αρκούδα όταν την πληγώνουν, που η δύναμή της σκέπασε τις φωνές αυτών που διασκέδαζαν. Περίεργος ο Ταμερλάνος έδωσε διαταγή να μάθουν ποιος έβγαλε την κραυγή αυτή. Ποιος ήταν αυτός που αψήφισε τις εντολές του, τούτη τη χαρούμενη μέρα που ήταν για όλους μέρα χαράς και διασκέδασης. Και ύστερα από λίγο, έτρεξαν και του είπαν ότι γι' αυτό έφταιγε μια γυναίκα, μια τρελή που φώναζε και ζητούσε να την οδηγήσουν μπροστά στον μεγάλο αρχηγό. Περίεργος εκείνος πρόσταξε να του τη φέρουν μπροστά του. Και όταν του την έφεραν, αντίκρισε μια ταλαιπωρημένη γυναίκα με βαθουλωμένα μάγουλα, γυμνά πληγωμένα πόδια, ντυμένη με κουρέλια. Τα μαλλιά της ήταν ακτένιστα και βρώμικα και έπεφταν ξέπλεκα πάνω στα κουρέλια που φορούσε. Το ύφος της όμως ήταν θαρετό όταν πλησίασε τον Ταμερλάνο και στάθηκε μπροστά του χωρίς να γονατίσει, όπως συνήθως έκαναν όλοι οι άλλοι για να τον εξευμενήσουν.
και το βλέμμα της καθάριο όταν τον παρατήρησε κατευθείαν στα μάτια, χωρίς να κατεβάσει το κεφάλι της. «Εσύ είσαι ο Ταμερλάνος, ο μεγάλος νικητής?» τον ρώτησε θαρετά. «Ναι, γυναίκα, εγώ είμαι», της απάντησε εκείνος εντυπωσιασμένος φανερά για το θάρρος της. «Εσύ όμως ποια είσαι?» «Δεν μου είπες ακόμη». «Όσες νίκες κι αν πέτυχες μέχρι τώρα», του είπε αυτή αυστηρά, χωρίς να απαντήσει αμέσως την ερώτησή του όπως άρμοζε, «τίποτα δεν θα έχεις πετύχει στο τέλος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος κι εσύ, όπως και οι άλλοι. Μόνο που εσύ υπηρετείς τον θάνατο, γιατί αυτόν σκορπάς παντού στο πέρασμά σου. Κι εγώ την ίδια τη ζωή, γιατί είμαι μια μάνα. Μια μάνα όπως τόσες και τόσες άλλες που μέσα στα σπλάχνα τους δημιουργούν τη ζωή κάθε φορά». Και Ταμερλάνος, που εκτός από γενναίος άνδρας ήταν και σοφός συνάμα, κατάλαβε αμέσως τα φιλοσοφημένα λόγια της γυναίκας που είχε μπροστά του και της είπε σε ήρεμο τόνο, χωρίς να θυμώσει καθόλου από τα λόγια της. «Κάθισε, γυναίκα, και πες μου τι θέλεις, γιατί ασφαλώς κάποια χάρη θα θέλεις να μου ζητήσεις». Υπακούοντας τα λόγια του εκείνη, κάθισε στο χαλί μπροστά του και άρχισε να του λέει. «Έρχομαι από το Σαρλέρνο, που βρίσκεται πέρα μακριά στην Ιταλία. Είχα έναν γιο που ήταν το πιο όμορφο και έξυπνο παιδί της Ιταλίας, αλλά μου το άρπαξαν οι σαρακινοί πειρατές που ξεμπάρκαραν στις αχτές μας. Ήταν 10 χρονών τότε που μου το πήραν. Και από τότε πάνε 4 χρόνια τώρα που γυρίζω παντού ψάχνοντας να το βρω. Ως που τελικά έμαθα ότι βρίσκεται ανάμεσα στους τελευταίους εχμαλώτους που πήρες όταν νίκησες τον Σουλτάνο Βαγιαζίτ. Ήρθα λοιπόν να μου δώσεις πίσω το παιδί μου», είπε η μάνα τελειώνοντας. Όλοι αυτοί που βρίσκονταν γύρω από τον Ταμερλάνο και άκουγαν την ιστορία της, άρχισαν να γελάνε δυνατά. Και μάλιστα μερικοί από αυτούς του πρότειναν να τη σκοτώσει, που τόλμησε να σηκώσει το κεφάλι της μπροστά του. Μονάχα ο ποιητής Κερμανή, που ό,τι και αν έλεγε, ο Ταμερλάνος δεν τον παρεξηγούσε ποτέ, γιατί τον εκτιμούσε επειδή ήξερε ότι ήταν ο μόνος πιστός του φίλος, έσκυψε και του είπε σταυτή σιγανά. «Είναι μια απελπισμένη μάνα». Ο Ταμερλάνος έμεινε για λίγο σκεπτικός, σηκώνοντας το χέρι του για να επιβάλλει σιωπή. Και ύστερα είπε: «Θα ήθελα να μου πεις, γυναίκα, πώς έφτασες μέχρι εδώ, γιατί θα πρέπει να πέρασες άγριες θάλασσες και άγρια ποτάμια, βουνά απάτητα και δάση με άγρια ζώα. Στον δρόμο σου θα συνάντησες ληστές που σκοτώνουν με το παραμικρό. Πώς λοιπόν τα ψήφισες όλα αυτά, πώς γλίτωσες από όλα αυτά? Θα ήθελα να ξέρω πριν πω τη γνώμη μου για σένα». Και αυτή του είπε παρατηρώντας τον θαρετά: «Όταν μια μάνα αναζητάει το παιδί της, όταν κανείς αναζητάει αυτό που αγαπάει, τότε οι αγέριδες γίνονται ευνοϊκοί στον δρόμο της και εύκολα περνάει τα ποτάμια και τις θάλασσες. Όσο για τα βουνά που ανέφερες, αυτά δεν τα κατάλαβα καθόλου. Σου έλυσα την απορία, άρχοντα». Και όταν αυτός κούνησε το κεφάλι του καταφατικά, αυτή συνέχισε: «Κάθε άνθρωπος, άρχοντά μου, είναι παιδί της μάνας του, και κάθε άνθρωπος βγήκε από τα σπλάχνα κάποιας μάνας. Όλοι τους λοιπόν φέρνονται σωστά σε μια μάνα που αναζητάει το παιδί της, ακόμη και τα άγρια θηρία, γιατί και αυτά κάποια μάνα τα γέννησε. Χωρίς την μάνα δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Δώσε μου λοιπόν πίσω το παιδί μου, μεγάλε Ταμερλάνε». Ας κύψουμε όλοι μας ευλαβικά μπροστά στη γυναίκα, μπροστά στη μάνα που γέννησε τον Μωυσή, τον Μωάμεθ, τον Χριστό. Ας κύψουμε ευλαβικά μπροστά σε αυτήν που γέννησε όλους αυτούς τους μεγάλους άνδρες που τα κατορθώματά τους θα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Ο Αριστοτέλης ήταν παιδί της, καθώς και ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Όμηρος ο Τυφλός. Όλοι αυτοί, αλλά και άλλοι πολύ μεγάλοι άνδρες που βγήκαν από τα σπλάχνα της, είναι παιδιά της. Ήπιαν από το γάλα της και αυτή τους οδήγησε στη ζωή με τους κόπους και τις θυσίες της. Όλοι αυτοί που θαυμάζουμε και καμαρώνουμε σήμερα βγήκαν από τα σπλάχνα κάποιας μάνας. Και ο μεγάλος Ταμερλάνος, ο καταστροφέας του κόσμου που μπροστά του έσκυβαν άρχοντες και βασιλιάδες, εκλυπαρώντας την εύνοιά του, είπε, αφού έμεινε για αρκετή ώρα σκεφτικός: «Εγώ, ο μεγάλος Ταμερλάνος,
θα πω εκείνο που πρέπει να πω. Χρόνια ολόκληρα τώρα η γη στενάζει κάτω από το περπάτημά μου. Για χρόνια τώρα καταστρέφω ό,τι συναντήσω μπροστά μου για να εκδικηθώ τον θάνατο του αγαπημένου μου γιου, που με το θάνατό του ξερίζωσε την αγάπη και ό,τι άλλο όμορφο έκρυβα στην καρδιά μου. Και ξαφνικά αυτή η γυναίκα, αυτή η άγνωστη μάνα που βρίσκεται εδώ μπροστά μου, ξύπνησε μέσα μου αισθήματα που τάχα ξεχασμένα από καιρό. Στέκεται εδώ μπροστά μου γυμνή και ανήμπορη, αλλά με θωρεί θαρετά, κατευθείαν στα μάτια, και μου μιλάει σαν ίσως προς ίσον, χωρίς να με φοβάται. Δεν σκύβει το κεφάλι της όπως κάνετε όλοι εσείς που θέλετε να θεωρήσετε γενναίοι. Από πού λοιπόν αντλεί αυτή τη δύναμή της? Από την αγάπη για το παιδί της. Και η αγάπη αυτή είναι η πιο δυνατή από κάθε τι άλλο πάνω σε τούτο τον κόσμο. Η αγάπη της μάνας είναι μια σπίθα που μπορεί να ανάψει μια τεράστια φλόγα, που η διάρκεια της να κρατήσει αιώνες και αιώνες. Αμέσως λοιπόν να ξεκινήσουν 300 καβαλάριδες και να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί της σε ολόκληρο το βασίλειό μου και να μην γυρίσουν αν δεν το φέρουν πίσω. Όσο για αυτήν εδώ τη μάνα, που είναι το υπέρτατο μεγαλείο της ίδιας της ζωής, θα μείνει εδώ κοντά μου περιμένοντας το παιδί της και όποιος από σας γυρίσει, φέρνοντας τα καπούλια του αλόγου του το παιδί της, θα γίνει πλούσιος από μένα. «Είσαι ευχαριστημένη γυναίκα?» στράφηκε ο Ταμερλάνος και ρώτησε τη μάνα. Αυτή κούνησε το κεφάλι της με ικανοποίηση και στο ταλαιπωρημένο της πρόσωπο χαράχτηκε ένα αχνό χαμόγελο και ο ποιητής Κερμανή άρχισε να απαγγέλει σιγανά. «Το πιο όμορφο λουλούδι πάνω στη γη δεν είναι ο έρωτας, αλλά η αγάπη της μάνας που κάνει τα χιόνια στα βουνά να λιώνουν και τα άγρια θηρία να ερεμούν, που κάνει τις καρδιές όλων των ανθρώπων να χτυπούν όμορφα σαν προφέρουν το όνομά της». Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!